Γεια σας φίλοι μου, κάνω αυτό το βίντεο μόνο και μόνο να σας εξηγήσω και να πω ότι έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος. Τα 4 βιντεάκια που ανέβασα με τα έπαθλα ισχύουν σαν έπαθλα. Απλά μπερδεύτηκα και είπα να γράψετε συμμετέχω. Αυτό δεν ισχύει, γιατί οι συμμετοχές υπάρχουν ήδη. Εννοούσα συμμετέχω σε αυτούς που θα βάλουν φωτογραφίες, που θα στείλουν φωτογραφίες μάλλον και βίντεο για το διαγωνισμό. Δηλαδή, δεν θα γίνει μια κλήρωση ενός δώρου και θα το κερδίσει τυχαία κάποιος που θα γίνει κλήρωση. Αυτοί που θα κερδίσουν τα δώρα είναι οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι. Έτσι. Εμείς τώρα, εγώ την Κυριακή που θα ανεβάσω τα 4 βίντεο αυτά, εκεί θα ψηφίσετε το καλύτερο. Δηλαδή, θα κάνω ένα βίντεο με τα πιο όμορφα καναρίνια. Θα ψηφίσω καθένα. Εμένα μου αρέσει το 1, εμένα το 5, εμένα το 21 και όλα αυτά. Και μετά θα γίνει κλήρωση και θα βγει ο νικητής με το πιο όμορφο πουλί. Το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο βίντεο με την καλύτερη φωνή στα καναρίνια. Θα βάλετε ποιο σας άρεσε, νούμερα, και όχι συμμετέχω, δικό μου λάθος. Το ίδιο και στο τρίτο, στα άγρια ομορφιάς και στα άγρια φωνής. Έτσι, όπως έχουμε κάνει κάθε φορά. Απλά εγώ έκανα το λάθος, γιατί με ρώτησε ένα παιδί και μου λέει, φίλε, με μπέρδεψες λίγο, πού θα βάλουμε συμμετέχω. Και μετά το κατάλαβα και λέω, τι βλακία έκανα, έκανα μεγάλη βλακία. Γιατί δεν συμμετέχουμε για κάτι, δηλώνουμε συμμετοχή. Έτσι, έχει διαφορά. Δηλώνουμε συμμετοχή με τις φωτογραφίες μας και με τα βίντεό μας και από εκεί πέρα όλοι οι συνδρομητές θα ψηφίσουν βάση νούμερο ποιο τους αρέσει και από εκεί πέρα θα γίνει κλήρωση για αυτούς που συμμετέχουν με τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή, να το ξαναπώ, δεν είναι μια κλήρωση που λέω θα κάνω ένα κλουβί ρε παιδιά σε όποιον το κερδίσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διαγωνισμό. Έτσι. Έγινε κατανοητός. Άρα την Κυριακή που έρχεται θα ψηφίσουν στα 4 βιντεάκια και τα αποτελέσματα λογικά θα βγουν λίγο αργότερα την Κυριακή ή αν δεν προλάβω τη Δευτέρα. Έτσι. Άντε. Γεια σας παιδιά μου.